κυβέρνηση, η οποία επιμένει να διακηρύσει σε όλους τους τόνους ότι με αυτή την πολιτική σώζει τη χώρα και σώζει την οικονομία. Επιμένει να διακηρύσει ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας αν δεν ακολουθηθεί αυτή η πολιτική. Και εμείς αναρωτιόμαστε, ποια είναι η καταστροφή την οποία περιμένετε να έρθει εάν δεν συνεχίζετε αυτό τον αργό θάνατο της ελληνικής κοινωνίας. Πήγε χθες ο Πρωθυπουργός σε Σύνοδο Κορυφής. Πήγε χθες ο Πρωθυπουργός σε Σύνοδο Κορυφής και αντί να πει αυτά, αντί δηλαδή να εξηγήσει σε όλους τους τόνους, στους Ευρωπαίους εταίρους, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται ήδη σε ανθρωπιστική κρίση και ότι δεν μπορεί από την Ελλάδα να ζητάτε και νέες θυσίες, περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις, διότι θα πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο, βγήκε χθες, προχθές, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τι είπε? Ότι πρέπει να πάρουμε, λέει, το βραβείο Γκίνες. Να πάρουμε το βραβείο Γκίνες, διότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Επίτευγμα που ο κόσμος, οι καρκινοπαθείς δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Επίτευγμα που έχουμε φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Επίτευγμα που ο κόσμος έχει φτάσει σε μια πρωτοφανή φτώχεια και ανέχεια και πρέπει να πάρουμε βραβείο Γκίνες.